πραγματικά αυτό που πια το. Δηλαδή έχει γίνει αστείο πώ θα πούμε σήμερα μέσα τι θα φοράμε. Είμαστε μονίμω. Πραγματικά δεν έχουμε καμία σχέση. Βγάλε μα για φωτογραφία όλου μαζί. Γιατί μονίμως. Είναι τόσο ωραίο που δεν έχουμε καμία σχέση. Ό,τι να είναι μονίμω. Καθιστού μα τέσσερι. Έρχομαι, έρχομαι. Ναι, μωρέ, σήκω και συναπάνει λίγο η ομορφιά σου για μένα να κρύβεσαι. Σήκω. Σήκω. Σηκωθείτε από καρέκλε και από κασέλε. Έλα. Έτσι εσύ από εδώ να πάω εγώ στο κορίτσι μου. Όλου εμά μαζί μα λιγουρεύεστε. Είμαστε μέσα. Μα λιγουρεύεστε. Άρε, μάνα. Θα το πεις, δεν μπορούσα να το κάνετε λίγο πριν. Δεν μπορούσαμε γιατί μόλις μπήκα. Συγγνώμη, γι' αυτό. Άσε που δεν ξέρω που είπαμε πώς είναι ο καθένας. Σας αποθεώνω κάθε μέρα. Δεν με έχετε αποθεώσει μια μέρα, θα αποθεωθώ μόνο σου. Όχι, μόνο σου, παιδί μου. Έλα, τον αποθεώσουμε. Μπράβο! Σας αξίζω. Πραγματικά φοράω ένα εκπληκτικό σύνολο. Κάνε μου ένα διάβασμα. Σαν διάβασμα. Η Όλγα Λαγού, θέλω να πω ότι η Όλγα Λαγού πραγματικά σήμερα με έχει δει εξαιρετικά. Είναι εδώ η κάλτσα στο βγάζισμα που δεν είναι. Είναι εδώ η τρίχα και ο αστράγαλος. Βγαίνει εδώ. Τελικά πλάκα-πλάκα. Τα φασολάκια και τα μαρούλια που έτρωγε τον Σεπτέμβρη πιάσαν τόπο. Έχουμε φτάσει στα 7,5 κιλά. Έχουμε φτάσει αισίω. Μην κάνει κι άλλο. Όχι, η ενέργειά σου, η αυτή σου, όλη δεν θέλω. Τώρα είναι που αρχίζει, Ελένη, θα γίνει χαμό. Ωραία κάμερα. Αυτό λέγεται Ρόντερ Σάρμπ. Μπράβο, φίλε, θα το πω. Ήρθε να μα πει για μόνο. Τι πάτσε μου, Χαμό. Αυτά. Είδωλο. Αυτό. Να ξεκινήσει η εκπομπή, είσαι ήρεμο. Τι παθαίνει, ρε παιδάκι. Για αυτό το πράγμα. Πραγματικά το πράγμα την Παναγία. Το πάπα. Συγγνώμη, δύο λεπτά πριν δεν ήταν εδώ και μιλάγαμε για τα θέματα. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό το παθαίνω. Όταν κάνω παρουσίαση, πάω και λέω γιατί το κάνω τώρα εγώ αυτό. Γιατί βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Και με το που ξεκινάει το πράγμα, γίνεται ένα πανηγύρι. Τι μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει η παιδιά, το άλλαξε άρωμα. Σήμερα πάλι μ' αρέσει όμως. Να σου πω κάτι μέσα στην τρέλα, είναι και Παρασκευή σήμερα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, και σηκωθήκαμε, ρε παιδί. Δεν χωράει να μην προλαβαίνω, γιατί χάνω και τον χρόνο. Μία και δύο, προλαβαίνω. Λέω, μια και σηκωθήκαμε. Μου φέρανε ένα βίντεο και είδα. Ένα βίντεο. Που για να πω την αλήθεια, απορώ πώς δεν το είχε δει κανείς σας. Ποιο. Ποιο. Ελενίτσα. Δώσε μας λίγο παρακαλώ αυτό το υπέροχο κομμάτι με την υπέροχη κίνηση. Με δουλεύει το εδώ που με ρίχνει. Όχι, με τσακωτά, ατομάζω. Βάλ το παράθυρο. Παράθυρο, λέω, τα κοντινά με τρομοκρατούν. Αλλιώς να ξέρω, βλέπεις το YouTube. Αλλιώς θα το βλέπεις τηλεόραση απέναντι σου σε μεγάλη οθόνη. Εγώ τη βλέπω στη μικρούλα. Κάπου το. Αλήθεια, το έχετε δει όλοι. Ναι, εμένα έχω γιο σου. Μετά από τρία χρόνια. Σε ένα στόχο γιο σου. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι αυτό το βίντεο είναι. Έψαχνα να κάνω θέματα. Ήταν για άλλου λόγου και είχε άπεσε πάνω. Εσύ το είδε. Καλά, εγώ το είδα. Προφανέστατα. Εσύ. Όχι και τρομοκρατήθηκα και εγώ με τα κοντινά παραγνωρίστηκα με αυτό το βίντεο. Δεν θέλω αυτό το βίντεο. Γαβρε, Λιάννα. Για οπουδήποτε υπάρχουν δύο ποποί οι οποίοι έρχονται σε επαφή και τρίβονται, είναι ωραία τα βίντεο αυτά. Αφού σταμάτα μην τα λε. Εσένα τυχαία σου θέλει με τα γυναίκα σου τώρα. Όχι, δεν Εσύ παίρνεις κάτι πρωτοβουλίες περίεργες για ψηφιακή παντόφλα. Αυτή η παιδιά είναι η λεγόμενη virtual. Ψηφιακή παντόφλα είναι που τρώγεται στο κινητό. Κατάλαβες αυτό είναι. Ρε παιδιά, ειλικρινά θα ήθελα να ξέρω ποιο βίντεο κλιπ από τα ξένα εννοώ έχει κάνει τα πιο πολλά χτυπήματα. Ποιος είναι αυτός, δεν με νοιάζει ποιο είναι το βίντεο κλιπ, αλλά ποιος τραγουδιστής ή τραγουδίστρια είναι αυτή και είναι σημερινή, δηλαδή της τελευταίας πενταετίας. Τον Gangnam Style. Όχι, είναι 15 χρόνια πριν, είναι πολύ περίεργη. Το έχει ξεπεράσει τον Gangnam Style. Η Κορέα της έφτασε ένα δισεκατομμύριο χτυπήματα. Και ένα δισεκατομμύριο χτυπήματα. Και το I have a pen, I have an apple. Και αυτός. Και η Beyoncé όταν χόρευε όμως και στο άλλο που ήταν και εκείνη με ποπούς. Προτιμάμε Beyoncé. Θέμα να είναι εντυμένος ή γυμνός ο νικητής. Σαν την Jennifer. Παιδιά, τώρα τι να λέμε, το βίντεο είναι διαχρονικό τώρα, όσα χρόνια και περάσουν, αυτό το κούνημα τώρα δεν. Δεν, αλήθεια. Ο Τάσος για χάρη της έρευνας τα έχει δει όλα αυτά. Τη συμπαθώ την χάρη. Την ψάχνω χρόνια για να την κάνω βίντεο. Τη συμπαθώ. Τη συμπαθώ. Εμένα με συμπαθείς να μου πεις τον καιρό μετά τις διαφημίσεις. Ναι, σε βλέπω πολύ καλοκαιρινή, δεν ξέρω τι έχεις πάθει. Θα αλλάξω. Θα πω. Αν δεν το βάλω και τώρα, γιατί άκουσα κάτι για βροχές την άλλη εβδομάδα και λέω, το έχω μέσα από τη μέρα που ξεκινήσαμε. Το κοιτάζω, μου αρέσει πάρα πολύ το μου. Αντίθετα με άλλους που το φοβούνται αυτό το χρώμα, εγώ το λατρεύω. Γράφει καταπληκτικά στην τηλεόραση. Λοιπόν, και λέω, το έχω. Θα μπουν τα κρύα. Θα το γυρίσει πίσω, δεν θα το βάλω ποτέ. Μόνο θα το βάλω σήμερα, λέω που προλαβαίνω. Διαφημίσεις, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται και με τον καιρό.